Το κότσι ή ο βλεσσός μέγας δάκτυλος αποτελεί την πιο συχνή πάθηση στον άκρο πόδα, δηλαδή στο πόδι. Είναι μια σύνθετη πάθηση που κατά κύριο λόγο εμφανίζεται με την παρεκτόπιση του μεγάλου δακτύλου προς τα έξω. Γι' αυτό και λέγεται και βλεσσός μέγας δάκτυλος. Στα αρχικά του στάδιο εμφανίζεται με τη δημιουργία ενός κάλου στην εσωτερική πλευρά της πρώτης μεταταρσιοφαλαγικής άρθρωσης ή καλύτερα στη βάση του μεγάλου δακτύλου στο πόδι. Η νόσος εμφανίζεται κυρίως στους πληθυσμούς οι οποίοι φορούν παπούτσια. Πολλοίς κόσμος θα αναρωτηθεί, κυρίως γυναίκες, μήπως τα στενά ή μυτερά παπούτσια επιτείνουν την κατάσταση. Δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη μελέτη γι' αυτό, αλλά σίγουρα τα στενά παπούτσια θέτουν το μεγάλο δάκτυλο σε μία αφύσικη θέση, σε αντίθεση με πιο άνετα παπούτσια, όπως για παράδειγμα αθλητικά υποδήματα. Ο βλεσσός μέγας δάκτυλος έχει και μία κληρονομικότητα. Πολλές φορές ασθενείς μας αναφέρουν ότι την ίδια πάθηση είχε και η μητέρα τους ή η γιαγιά τους. Έχουν περιγραφεί πάνω από 120-130 τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης για το κότσι. Οι λόγοι της επέμβασης είναι και κοσμητικοί, αλλά πολλές φορές είναι και πόνοι στην περιοχή του μεγάλου δακτύλου, αλλά επειδή πρόκειται για μια σύνθετη παραμόρφωση στην οποία η εμβιομηχανική του ποδιού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ο πόνος μετατίθεται και στα διπλανά δάκτυλα. Μετά το χειρουργείο, ο ασθενής κινητοποιείται σχεδόν άμεσα χρησιμοποιώντας ένα παπούτσι αποφόρτισης. Μετά από 2 εβδομάδες, αφού το αφαιρεθούν τα ράματα της χειρουργικής τομής και εφόσον δεν υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές, ο ασθενής μπορεί να ξεκινάει να βαδίζει με άνετα παπούτσια. Φυσικά αποτρέπουμε για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα τις πρώτες 6 εβδομάδες και μπορώ να πω ότι ο ασθενής επιστρέφει στο επίπεδο των δραστηριοτήτων του προ της επέμβασης σε ένα διάστημα 2 με 3 μήνες.